Τι σημαίνει άραγε σελήνη κενή πορείας? Όταν κάθε περίπου 2,5 ημέρες η σελήνη αλλάζει θέση, περνάει από το ένα ζώδιο στο άλλο και δεν κάνει όψεις με κανένα πλανήτη, το φαινόμενο αυτό ονομάζεται κενή πορείας. Μπορεί να διαρκέσει από λίγα λεπτά έως αρκετές ώρες ή ακόμα και ημέρες. Η παραδοσιακή αστρολογία αντιμετωπίζει τη σελήνη κενή πορείας σαν να βρίσκεται μεταξύ δύο βασιλείων, προκαλώντας ένα χάσμα, ένα ακίνητο διάστημα, κατά το οποίο δεν πρέπει να αρχίσουν νέα πράγματα ή να γίνουν σημαντικές συζητήσεις. Κατά το χρονικό διάστημα που η σελήνη είναι κενή πορείας, είναι καλύτερο να χαλαρώνουμε και να παραμένουμε, όσο αυτό είναι δυνατόν, αδρανείς, για να αποφύγουμε την άσκοπη σπατάλη δυνάμεων και χρημάτων. Ωστόσο, είναι η καλύτερη στιγμή για πνευματικές ενασχολήσεις, ενδοσκόπηση και αυτογνωσία. Τι κάνετε αν η σελήνη κενή πορείας βρίσκεται στο εξής ζώδιο? Κριός. Κάντε ήπιες ασκήσεις στη φύση, δραστηριότητες και χαλαρή γυμναστική. Ταύρος. Απολαύστε μικρά πράγματα που σας ευχαριστούν. Κάντε διορθώσεις που αφορούν στη γη, στα κίνητα, στις καλλιέργειες και στα οικονομικά. Δίδυμοι. Δικτυωθείτε. Προσέξτε κάθε είδους επικοινωνία και αυξήστε την ασφάλειά σας σε τηλέφωνα, mails, μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Καρκίνος. Περάστε χρόνο με την οικογένεια. Γράψτε κείμενα ή μουσική. Κάντε κοινωνικές επισκέψεις και εκπληρώστε υποχρεώσεις. Λέοντας. Δημιουργήστε και πρωταγωνιστήστε σε καλλιτεχνικές δραστηριότητες. Ασχοληθείτε με τα χόμπι σας. Παίξτε επιτραπέζια και άλλα παιχνίδια με φίλους. Καλέστε κόσμο που γνωρίζετε στο σπίτι. Παρθένος. Προσέξτε τις παραγγελίες σας. Προσφέρετε μια υπηρεσία ή κάνετε μια φιλανθρωπία προς άτομα πιο αδύναμα από εσάς. Φροντίστε υγεία και διατροφή. Ζυγός. Φροντίστε τις συνεργασίες σας. Βρείτε κοινά σημεία με τους συνεργάτες σας. Περάστε περισσότερο χρόνο με το τέρι σας. Σκορπιός. Μελετήστε. Κοιτάξτε μέσα σας. Επιδιώξτε την αυτογνωσία. Μη φοβάστε τους μετασχηματισμούς και τις μεταμορφώσεις. Τοξότης. Σχεδιάστε ταξίδια χωρίς να κλείσετε εισιτήρια, ξενοδοχεία κλπ. Οραματιστείτε. Διαβάστε βιβλία. Εγώκερος. Σχεδιάστε και δημιουργήστε νέα πλάνα σε ό,τι αφορά την εργασία σας. Θέστε προτεραιότητες στην καριέρα σας. Υδροχόος. Κάντε ανακαλύψεις και σχεδιάστε τις αλλαγές που θα σας κάνουν χαρούμενους. Διαβάστε αστρολογία ή ασχοληθείτε με την τεχνολογία. Ιχθύες. Ονειρευτείτε και κάντε κάτι δημιουργικό. Οραματιστείτε, προσευχηθείτε, ασχοληθείτε με την καλλιτεχνία.
Thank you.